Ας υποθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι φεύγουμε από το ευρώ και πάμε στη δραχμή. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, σε αυτή τη χρονική περίοδο, σε αυτή τη μετάβαση, τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπιστούν? Θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες εμείς όσοι Κοιτάξτε, ενασχολείται, εμείς και ποιες? έχουμε μάθει το τελευταίο καιρό να αντιμετωπίζουμε πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Δηλαδή, αν συζητούσαμε το 2008 και το 2009 και μπορούσαμε να προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τι δυσκολίες θα μας έφεραν τα μνημόνια και όλος αυτός ο δικός χάρτης της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, τον οποίο έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Και δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε γιατί δεν τα συζητήσαμε και δεν προετοιμαστήκαμε, παραλαμβάνω. Οι δυσκολίες θα συνεχίσουν. Ξέρετε, κυρία Αναστασάκη, ή με το ευρώ ή με τη δραχμή, δυσκολίες θα υπάρχουν για την ελληνική οικονομία. Γιατί πολύ απλά η ελληνική οικονομία χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια παραγωγική ανασυγκρότηση, χρειάζεται μια διαφορετική ατζέντα για να μπορεί να βγει από την κρίση. Και μετά να προσθέσουμε για το θέμα του νομίσματος. Είναι οι ίδιες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσαμε και με το ευρώ. Οι ίδιες δυσκολίες που έχει από εδώ και πέρα η ελληνική οικονομία και θα έχει με το ευρώ, θα έχει και με τη δραχμή. Δεν χρειάζεται ούτε να καταστραφολογούμε, ούτε να πιστεύουμε ότι θα έρθουν σωτηρίες από την απόφαση μετάβασης στο ένα νόμισμα ή στο άλλο. Το θέμα είναι πώς μπορούν αυτές οι επιλογές, οι νομισματικές επιλογές, να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί αυτό έχει σημασία. 7 χρόνια τώρα, γιατί είμαστε καθυλωμένοι ουσιαστικά, είστε δει και στα ίδια, και νομίζω ότι αυτές τις συζητήσεις για τα μνημόνια τις έχετε παραλάβει κι εσείς κι εγώ πάρα πολλές φορές. Διότι πολύ απλά δεν έχει γίνει ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση. Ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα δημοσιονομικά. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το τι φόρους θα ανέβουμε, τι φόρους θα, και τι δημοσιονομικές θα πάνε, θα περικόψουμε. Έτσι δεν βγαίνει πουθενά.